Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης υπέγραψε απόφαση για εργασίες στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη στην πόλη της Καβάλας ύψους 70.000 ευρώ. Τα χρήματα θα δοθούν μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Καβάλας και αυτός θα τα αξιοποιήσει για τις εργασίες. Οι κύριες εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν τη μόνωση αρμών, διαστολή του γηπέδου, αντικατάσταση αλλοστασίων, επισκευή διαβρωμένων ή κατεστραμμένων κυκλειδωμάτων και βαφή πλαισίων και κυκλειδωμάτων, επισκευές στις τουαλέτες, επισκευή μηχανισμού ανοίγματος κεντρικών θυρών κοινού, επισκευές και επεμβάσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αντικατάσταση κλειδαριών σε εσωτερικές πόρτες τουαλετών και αποδυτηρίων με νέες μενιαίο κλειδί, αντικατάσταση χαρών και επιδιόρθωση με επισκευαστικό κονίαμα σε θέσεις αποκάλυψης οπλισμών. Είναι μια μακροχρόνια ιστορία, έτσι. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν εγκαταληφθεί ακόμα και από την πιο προηγούμενη διοίκηση, για να βάζουμε τα πράγματα κάτω, παρά τις παρεμβάσεις, κάποιες παρεμβάσεις που είχαν γίνει τότε που ακόμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία ήταν πιο ευέλικτα, γιατί κάθε χρόνος που περνούσε, λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στερούσαν πολλές δυνατότητες από το Δήμο, στους Δήμους πανελλαδικά, δηλαδή δεν είναι μόνο τοπικό το φαινόμενο, για να μπορέσουν έστω και να συντηρήσουν όπως πρέπει συνολικά τις εγκαταστάσεις, όχι μόνο τις αθλητικές. Είναι κάτι το οποίο είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη διοίκηση της περιφέρειας και ο κύριος Τουψίδης το υπέγραψε, οπότε πηγαίνουμε σε άμεση δημοπράτηση προκειμένου να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες σε θέματα υποδομής. Μάλιστα. Ηλεκτρολογικές διορθώσεις, υδραυλικές, δομικές. Τα βασικά. Και τα βασικά. Για ουσιαστικά lifting τα χρήματα είναι, για ουσιαστικό lifting όπως το είπατε στην έκφραση, τα χρήματα που απαιτούνται είναι τεράστια. Και δεν μπορεί ο Δήμος από μόνος του. Τυπικά το Ανθή Καραγιάννη έχει τις προϋποθέσεις και για την επόμενη κατηγορία. Μάλιστα. Ωστόσο όμως να μην μείνουμε στο τυπικό και αυτές οι παρεμβάσεις τώρα που γίνονται με το ποσό των 70.000 ευρώ. Αλλά και αυτή τη στιγμή σας λέω ότι υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με την περιφέρεια, με την οποία οφείλω να πω δημοσίως ότι συνεργαζόμαστε άμεσα και άριστα, ειδικά με τον εντεταλμένο σύμβολο αθλητισμού, τον Στέλιο τον Ιγνατιάδη, ο οποίος είναι από το μέρος μας και είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Έτσι, γνωρίζεις πολύ καλά. Και έχει άποψη και πονάει το κομμάτι του αθλητισμού με όλες τις τυχές του, για μια επιπλέον χρηματοδότηση, η οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ικανοποιηθεί και αυτή για ένα ποσό γύρω στις 100.000 ευρώ.